Γεια yes, σου. Είμαι ο Βασίλη και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώ μπορείς να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή που ονομάζεται File Manager Plus, ε, mm. συν δηλαδή στο τέλο η οποία εφαρμογή είναι πάρα πάρα πολύ καλή, τουλάχιστον τη βρήκα εγώ πολύ ενδιαφέρουσα, δεν παίρνω κάποια χρήματα δείχνοντα την συγκεκριμένη εφαρμογή, απλώ την βρήκα εγώ πολύ πολύ χρήσιμη, γι' αυτό και θέλω να τη δείξω. Με αυτή την εφαρμογή λοιπόν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο κινητό σου. Πρώτα πρώτα μπορεί να διαχειριστεί όλα σου τα αρχεία μέσα στο κινητό, όπω α πούμε θα μπορούσε να το κάνει με την εξερεύνηση στο Windows στον υπολογιστή σου. Να αντιγράψει αρχεία, να μετακινήσει αρχεία, να διαγράψει αρχεία που υπάρχουν μέσα, δηλαδή εικόνε, έγγραφα τα οποία μπορεί να έχει κατεβάσει, βίντεο, οτιδήποτε από όλα αυτά θέλεις μπορείς να χειριστείς τους φακέλους του, του κινητού σου τηλεφώνου σαν να ήταν οι φάκελοι του υπολογιστή σου επίσης μπορείς να συνδέσεις αυτή την εφαρμογή με κάποιο απομακρυσμένο drive μπορεί να έχεις δηλαδή κάποιο google drive OneDrive, οτιδήποτε από όλα αυτά μπορείς να μπεις μέσα στο το τοπικό σου δίκτυο αν δηλαδή ο υπολογι... ο, το κινητό σου είναι συνδεδεμένο σε κάποιο Wi-Fi του σπιτιού σου ή του γραφείου σου και έχει πρόσβαση σε κάποιον υπολογιστή που έχει δεδομένα, μπορεί να μπει εκεί πέρα και να πάρει ή να δώσει αρχεία μέσα από το κινητό σου τηλέφωνο επίση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή κάνοντα τη γραφική επικόλυση. Θα τα δείξω όλα αυτά στο βίντεο και επίση ε, μπορεί να κάνει και το ανάποδο. Δηλαδή μπορεί να συνδεθεί από τον υπολογιστή στο κινητό τηλέφωνο και να, να πλοηγηθεί στην πραγματικότητα μέσα στο κινητό τηλέφωνο από τον υπολογιστή σου χωρί να χρειάζεσαι κάποια άλλη εφαρμογή. Μόνο με αυτήν που νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο σαν διαδικασία από την σύνδεση των Windows με το τηλέφωνο κτλ. Αυτό που δουλεύει στι περισσότερε φορέ. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε και να δούμε πώ γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ εδώ πέρα την εφαρμογή μου την έχω ήδη εγκατεστημένη, είναι αυτό το File Manager Plus το οποίο εμφανίζεται εδώ πέρα. Αν ε, δεν την έχεις εγκατεστημένη, που λογικά δεν θα την έχεις, απλώ ψάχνει να το βρεις με αυτό το εικονίδιο και το scene που έχει στο τέλος, αυτή είναι η εφαρμογή που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα. Θα πατήσω λοιπόν στο File Manager Plus που είναι εδώ, ένα κλικ λοιπόν για να μπω μέσα στην εφαρμογή. Και εδώ πέρα λοιπόν έχω προκατευθείαν πρόσβαση σε όλα μου τα δεδομένα που υπάρχουν στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορώ να μπω στα images εδώ, οπότε είναι κατηγοριοποιημένα σε φακέλου και έχω τη δυνατότητα πούμε, να μπω μέσα εδώ στην κάμερα. Για παράδειγμα, και μπορώ πολύ εύκολα και γρήγορα να κάνω πατάω, κρατάω πατημένο, δηλαδή κάνω ένα παρατηταμένο tap πάνω στο, στην εικόνα. Οπότε από εδώ πέρα κάτω, τέρμα κάτω, αν δούμε, έχω copy, έχω move, έχω rename. Ε, μπορώ να αλλάξω δηλαδή το όνομα εδώ πέρα, να πατήσω ακύριος εδώ πέρα, με το πατάω παρατεταμένα τα ταμίνα, λοιπόν, οπότε, όπως έχω επιλεγμένο εδώ πέρα μπορώ να επιλέξω κι άλλα, οπότε πατώντας μπορώ να κάνω και αυτή τη δουλειά. Ε, επίσης, ε, αν πάω, πάω στο More υπάρχουν κι άλλες επιλογές εδώ πέρα, απλώς δεν θέλω να τα δείξω γιατί είναι ήδη αρκετά αυτά που θα δείξω, οπότε δεν θα πω και για αυτά. Εδώ λοιπόν μπορώ να πατήσω copy ας πούμε οπότε έχω αντιγράψει τη συγκεκριμένη εικόνα και να πάω πάλι στο σπιτάκι που είναι το αρχικό και να μπω για παράδειγμα μέσα στα downloads και να κάνω paste εδώ οπότε έχω αντιγράψει τη συγκεκριμένη εικόνα εδώ πέρα μπορώ να πατήσω τώρα πάνω της πάλι παρατεταμένα οπότε να πάω στην επιλογή delete και να πω αν θέλω να είναι permanent δηλαδή να σβηστεί οριστικά ή ε, όχι να πατήσω OK εδώ πέρα οπότε πάει στον κάδο ανακύκλωση και έτσι ε, δεν την έχω διαγράψει οριστικά. Ε, το να με το ονομάσω κάτι επίσης είναι πάρα πολύ εύκολο απλώς δηλαδή μπορώ να κάνω μένα κλικ επάνω και να πατήσω Rename οπότε μπορώ να αλλάξω το όνομα εδώ πέρα, να πατήσω ακύρωση στην προκειμένη περίπτωση. Ε, επίσης ενδιαφέρον πολύ έχει το Cloud, αν έρθω λοιπόν εδώ πέρα στην... Αρχική οθόνη με το σπιτάκι. Ε, κάτω αριστερά υπάρχει το cloud. οπότε Αν κάνω ένα κλικ τώρα έχω συνδέσει το λογαριασμό μου του Google Drive το, στο συγκεκριμένο email. Οπότε μπορώ να πω κατευθείαν. Αλλιώ μπορώ να πατήσω add a cloud location και από εδώ έχω τη δυνατότητα να επιλέξω. Με πιο, με, με, δηλαδή, αν πατήσω σπίτι, OneDrive, θα μου ζητήσει τα στοιχεία σύνδεση για το OneDrive. Οπότε βάζω τα στοιχεία μου και έτσι έχω πρόσβαση μέσα στα αρχεία του cloud μου κατευθείαν από εδώ. Άρα μπορώ να κάνω επίση αντιγραφή, επικόλυση, όλε αυτέ τι ε, δουλειέ πολύ και εύκολα από το κινητό μου τηλέφωνο και όλα από μία εφαρμογή, δηλαδή. Ε, να πατήσω πάλι πίσω για να γυρίσω στην αρχική οθόνη. Επίσης πολύ ενδιαφέρον έχει η επιλογή New Files που βρίσκεται εδώ πέρα προ τη μέση και δεξιά. New Files, λοιπόν, εδώ. Πατάω εδώ, οπότε μου εμφανίζει ε, όλες τις καινούργιες, όλα τα καινούργια αρχεία, δηλαδή ό,τι αρχείο έχει δημιουργηθεί τώρα πρόσφατα. Οπότε, αν κάτι μου το, το στείλαν τώρα, ή είναι μια εικόνα που την έβγαλα τώρα, οτιδήποτε το οποίο ε, το, τώρα μπήκε στο κινητό μου τηλέφωνο και δεν θυμάμαι ή δεν μπορώ να βρω που είναι, άμα πάω στο New Files, θα μου τη βρίσκε, θα βρει κατευθείαν γιατί είναι κάτι το οποίο το, μόλις τώρα το μπήκε στο κινητό μου τηλέφωνο. Ε, επίσης, Επίση, ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι μπορώ να φτιάξω δικού μου φακέλου. Δηλαδή, αν πάω εδώ στο Images, θα πατήσω πάνω στι τρει τελείε που υπάρχουν εδώ πέρα πάνω δεξιά. Και ε, στην πραγματικότητα μπορώ να πατήσω το new τώρα εδώ, οπότε μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο φάκελο, ας πούμε τον ονομάζω με κάποιο όνομα. Ε, το όνομα εδώ πέρα του χωριού που μένω. Οκ, okay, οπότε ένα καινούριο φάκελο μπορώ να κάνω ένα κλικ μέσα και να αντιγράψω αρχεία ή να κάνω οτιδήποτε θέλω ε, σε αυτόν. Οπότε και η δημιουργία φακέλου μπορώ να κάνω να οργανώσω τα αρχεία μου όπω θέλω εδώ πέρα μέσα. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και εδώ το, το remote. Δηλαδή, αν κάνω ένα κλικ εδώ πέρα στην επιλογή remote, μπορώ να μπω σε κάποιο τοπικό υπολογιστή. Εδώ έχω το δικό μου τοπικό υπολογιστή, στον οποίο έχω μπει και έχει τα αρχεία μου μέσα. Αλλά θα μπορούσε κανείς εδώ πέρα να πάει στο remote και να προσθέσει ένα location, δηλαδή να προσθέσει μια τοπική σύνδεση ώστε να μπορεί να δει τα, τα αρχεία κάποιου υπολογιστή στο τοπικό του δίκτυο. Ή μπορεί να γίνει και το ανάποδο που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ε, μπορώ να πάω πάλι στο home εδώ πέρα και να πάω εδώ που λέει Access from Network. Οπότε τώρα έχω τη δυνατότητα, αν, αν πω εδώ πέρα ότι θέλω να κάνω Start το service. Ε, τώρα λοιπόν, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πάω στον, σε έναν υπολογιστή, σε οποιοδήποτε υπολογιστή του τοπικού μου δικτύου, δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό είναι ε, ο υπολογι... το κινητό μου τηλέφωνο να είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή που είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο, δηλαδή να μην είναι με mobile δεδομένα, να είναι με Wi-Fi στην προκειμένη περίπτωση για να είναι στο ίδιο δίκτυο. Εδώ λοιπόν μπορώ να ανοίξω απλά την εξερευνηση των Windows ε, και να πληκτρολογήσω αυτό που μου δίνει το τη διεύθυνση. Δηλαδή FTP, κάτω κάθε του κάθετο 192. Ε, τώρα την έχω από πριν εδώ πέρα, οπότε θα κανονικά πριν να την πληκτρολογήσω όλη. Πατάω Enter εδώ πέρα. Θα μου ζητήσει όνομα χρήστη, θα βάλω αυτό που μου ζητάει και τον κωδικό πρόσβαση που αλλάζει κάθε φορά ώστε να μην έχω κάποιο πρόβλημα ασφάλεια και πατώντας σύνδεση τώρα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι άνοιξε ένα καινούργιο παράθυρο στο οποίο βλέπω το device που είναι δηλαδή το κινητό μου. Αν κάνω λοιπόν ένα διπλό πάτημα εδώ πέρα, μπορώ να μπω και να, μπω, να δω κανονικά τι έχω μέσα στα downloads. Βλέπω δηλαδή τα, τα αρχεία μου κανονικά. Οπότε ε, μπορώ να διαχειριστώ, να κάνω αντιγραφή, να κάνω επικόλυση, να κάνω οτιδήποτε θέλω σε όλα αυτά. Uh, σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε, πάτα το like, εκείνοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίσης, μπορείς να γράψεις ένα σχόλιο και να μου προτείνεις τι άλλο θα ήθελες να δεις τις επόμενες εβδομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο.